Τη συνέλαβαν για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών στο σπίτι της στα προσφυγικά της Πάτρας. Απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ωστόσο στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα σε βάρος της και ξανασυνελήφθη. Η 53χρονη είχε δώσει στόχο με την πώληση ναρκωτικών σε σημείο που κάποιοι από τη γειτονιά δυσφόρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, από το γεγονός ότι είχε κάνει το σπίτι της κέντρο διερχομένων εξαρτημένων ατόμων. Να πούμε εδώ πως η 53χρονη και τι είχε συλληφθεί με ποσότητα ηρωίνης μέσα στο σπίτι της, υποστήριζε πως κατά τη σύλληψή της είχε υποστεί βασανιστήρια από αστυνομικούς. Μάλιστα έδειχνε και την πλάτη της στην κάμερα. Ωστόσο φάνηκε ότι δεν πρόκειτο για χτυπήματα, αλλά προφανώς για κάποια δερματοπάθεια. Εισέβαλαν χωρίς χαρτί εισαγγελέα για έρευνα και ναρκωτικά. Η βία ήταν απαράδεκτη. Μας πέταν ξακάτω μαζί με τη φίλη μου που βρισκόταν εκεί, στη μητέρα μου που είναι 80 ετών κατάκητη. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Με πέταξαν στο έδαφος, μου έβαλαν χειροπέδες, μου είπαν να κάτσω ακίνητη. Άρχισαν να με κλωτσάνε, τράβαγε από τα μαλλιά ο ένας.